Ακριβώς. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες την νύχτα. Η πυρκαγιά, λοιπόν, μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε απόσταση 150 με 200 μέτρα από τα hot spot του Ελαιώνα, όπου μένουν εκεί πέρα αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες, στην οδό του Αγίου Πολυκάρπου. Τώρα τι έγινε. Η φορά του ανέμου ήταν τόσο. Δεν ήταν με το μέρος των πυροσβεστών και υπήρξε και κίνδυνος, μάλιστα, να επεκταθεί προς το σημείο που βρίσκονται τα hot spot. Τελικά οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Βρισκόταν, λοιπόν, η πυρκαγιά μέσα σε ένα δημοτικό οικόπεδο, το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε, μάλιστα, να σπάσουν την είσοδο, καθώς ήταν κλειδωμένοι. Ήταν ένα βουνό από σκουπίδια και απορρίμματα, τα οποία, σύμφωνα με καταγγέλλοντες από το σημείο, μου ανέφεραν ότι έχουν έρθει από το Γουδί. Πρόκειται, λοιπόν, για μια όντως παράνομη κομματερή, καθώς δεν πρόκειται για ένα σημείο το οποίο πρέπει να είναι εκεί τα σκουπίδια. Και μάλιστα δεν υπήρχαν ούτε καν κοντέινερ. Καλά, εκεί μέσα στην Αγίου Πολυκάρπου τώρα γίνεται ένας χαμός. Όταν σου λέω χαμός, δεν μπορείς να καταλάβεις. Με τα οικόπεδα είναι μπερδεμένα, έχει πεταμένα πράγματα, όποιος θέλει πάει. Είναι μια περιβαλλοντολογική καταστροφή. Βέβαια. Γι' αυτό λέγανε ότι αυτός ο Ελαιώνας, άμα γίνει, θα αλλάξει όλη η Αθήνα. Θα αλλάξει όλη η όψη.